Παιδιά, ονομάζομαι Θεόδωρος Σαραντόπουλος, είμαι επαγγελματίας ψεράς και μέσα από το κανάλι μου στο YouTube θα βρείτε διάφορες χρήσιμες συμβουλές όπου αφορούν κυρίως την ερασιτεχνική αλληλεία, αλλά θα μιλήσουμε και για το επαγγελματικό κομμάτι της αλληλείας όπου οι ερασιτέχνες μπορούν να το πάρουν σαν εγκυκλοπαιδική γνώση. Σήμερα θα κάνουμε ένα ακόμα ψάρεμα με πεταχτάρι λάστιχο σε μια μεριά εδώ πέρα στην παραλία του Αστακού, στο τέρμα Μόλο που το λένε εδώ πέρα οι ντόπιοι. Είναι πολύ μακριά από τα άλλα δύο ψαρέματα που κάναμε. Άνοιξε 1η Οκτώβρη σήμερα. Φτηνόπωρο. Επίσημα πλέον. Κόσμο δεν έχει εδώ στην παραλία. Εδώ οι ντόπιοι είναι ό,τι είναι που κάνουν λίγα μπάνια ή γυρνάνε κανένα δίχτυ. Να μην χάνουμε χρόνο. Πάμε να στήσουμε το εργαλείο για να ψαρέψουμε. Εδώ παιδιά, εξοπλισμό που έχουμε ρίξει. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Το δόλωμα που ψαρεύουμε είναι καραβιδάκι ζωντανό. Οκ. Κοιτάξτε εδώ το μέρος, υπέροχο. Ωραίο μέρος παιδιά, αλλά το χειμώνα δεν έχει φώτα. Το καλοκαίρι εδώ δεν έχει φώτα για να κάνουμε βίντεο. Και κρατάει και ψάρια ο τόπος. Κοιτάξτε τι ωραίο είναι. Τελευταία παραλία είναι εδώ. Για λίγο γρήγορα γιατί τραβάει εδώ πέρα, γίνεται χαμός το κουδουνάκι. Αυτή έχει επιζήσει από γοφάρι, κοιτάξτε εδώ τα γκουστά που έχει αρπάξει, τη βλέπετε, έχει επιζήσει από γοφάρι. Την αφήνουμε να πάει στο καλό της, τη δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Το κουδουνάκι εδώ παιδιά έχει πάρει ψαράκι καλό επάνω, το βλέπετε εδώ, χορεύει. Λοιπόν, την αφήνουμε να πάει στο καλό της, να βγάλουμε το άλλο. Πάει, έφυγε.
Παιδιά, κάνω τα πάντα για να διώξω τα μικρά από εδώ πέρα, τα λιγδάκια, αλλά δεν ξεκουμπίζονται με τίποτα. Τι χαλίκια πετάω. Τι τα ψάρια που πιάνω, τα ξαναπετάω στο ίδιο σημείο να φύγουνε. Δεν ξεκουμπίζονται με τίποτα τα μικρά και δεν προλαβαίνουν οι μεγάλες να αρπάξουν. Έχει κάτι μεγάλες εδώ. Θα τις αφήσω να δούμε τι θα γίνει λίγο και θα συνεχίσουμε το ψάρεμα για λίγο ακόμα, γιατί παίρνει και νυχτώνει. Φύγαμε από εκεί πέρα, παιδιά, που ψαρεύαμε, που είναι οι σκαλίτσες, και ήρθαμε 10 μέτρα πιο εδώ στην προβλήτα για να γλιτώσουμε από τα τσιπουράκια. Αλλά από ό,τι βλέπω, εδώ λίγο δόλωμα έμεινε. Μας έχουν πάρει από κοντά τις, βλέπετε. Δεν λέμε να γλιτώσουμε από αυτές. Κοιτάξτε πόσες είναι. Λιγδοπούλια. Δεν μπορούμε να γλιτώσουμε από αυτές. Είναι πολλές. Κοιτάξτε εδώ. Έχω ρίξει πιο βαθιά. Έχω ρίξει πιο βαθιά και ξέχασα να κλείσω τις παραμάνες μεταξύ τους και μου φύγει το βαρύδι μέσα χωρίς το τη μάνα. Και τώρα βούτυξα να το βγάλω και να το ξαναφτιάξω. Ετοιμάζω τον εξοπλισμό και ρίχνω να δείτε. Κοιτάξτε, παιδιά, τι γίνεται εδώ από λίγδα. Έχουν γυαλώσει και γίνεται ο χαμός. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ, εδώ κοιτάξτε. Εδώ κοιτάξτε. Τα βλέπετε χάλια μαύρα. Εδώ κοιτάξτε. Εδώ κοιτάξτε. Με την απόχυτα πιάνουν αυτά. Κοιτάξτε λίγδα, δεν μας αφήσει να ψαρέψουμε σήμερα. Το βλέπω εγώ.
Μας ανακάλυψαν και εδώ παιδιά τα μικρά, δεν γίνεται να ψαρέψουμε, δεν μας αφήνουν. Αυτά λέτε, αλλά άλλος τώρα εδώ πέρα θα τα έχει ξεσκολλήσει όλα με την εποχή. Εγώ τα παρακαλέμαι να τα προγγίξω από εδώ και δεν προγκάνε. Έχει και μεγάλες μέσα, είναι καλά. Όπως έπεσα να βγάλουν το βαρύδι πριν που ξέχασα να το κλείσω παραμάνα με παραμάνα για να το πετάξω. Είδα και κάτι καλές μέσα που κυκλοφορούσαν. 450, 5 μισόκυλες, κιλού, εκεί. Αλλά δεν αφήνουν οι μικρές παιδιά εδώ πέρα για κανένα λόγο. Πέφτουν επάνω με το που πέφτουν. Δόλωμα μας ανακαλύψαν και εδώ και πέφτουν επάνω και τα παίρνουν. Ήρθαμε πάλι στο Μεστακό παιδιά να κάνουμε ένα ψαρεματάκι προς τη μεριά της παραλίας. Έχει κόσμο και δεν θέλω να πάω γιατί δεν θέλω να ενοχλώ. Έκανα τις δουλειές μου. Φθινόπωρο. 8 Οκτώβρη παιδιά. Αλλά δεν λέει ο καιρός εδώ πέρα να σταματήσει τη δεύτερα. Τα δουλώματα παιδιά που θα βάλουμε είναι γεωσκόλικας. Το βλέπετε. Και λίγο κατεψυγμένο καραβιδάκι. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ βλέπετε παιδιά, κόσμος κολυμπάει, στην παραλία έχει ακόμα κόσμο. Εδώ ψαρεύουμε εμείς, έχουμε φτύσει τον εξοπλισμό, πάμε να ρίξουμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Τις ζολοσιές παιδιά που θα κάνω για να τα ξαναρίξω και αυτά δεν θα τα δείχνω τώρα, εντάξει, περασμένος είναι τζάμπα κόπος. Να μην χαλάω και μπαταρία στην κάμερα, θα δείχνω μόνο τα ψάρια που βγάζω. Okay.
αυτό το φαινόμενο, παιδιά, εδώ πέρα να έχουν παγανιάσει στο σάκι τα ψάρια και να τρώνε όσο δεν πάει άλλο, ευθύνεται τα δελφίνια. Είχαν, λέει, μια εβδομάδα και την προηγούμενη φορά και τώρα έχουν πέσει τόσα πολλά δελφίνια, λέει, μέσα ανοιχτά, ανοιχτά, πίσω από τη μύτη, από τον αστακό. Και πιο μπροστά εδώ μέσα που είναι κλειστό ο κόλπο, έχουν πέσει τόσα πολλά γουφάρια, τα τελευταία γουφάρια πριν φύγουν, γιατί έπρεπε να έχουν φύγει τώρα τα γουφάρια να πάνε για Ιταλία πέρα. Και γίνεται μήλο εδώ πέρα και έχουν παγανιά στα ψάρια όλα στην άκρη τελείω. Όλα άκρη τελείω. Δύο εβδομάδε με τον κουβά τη βγάνει τη λίγδη και τα τσικριδάκια. Είναι τραγική η κατάσταση εδώ πέρα από αυτά τα ψάρια, γιατί δεν τα αφήνει μέσα τα μεγάλα αρπακτικά. Το θέμα είναι ότι λίγο πιο μέσα από εκεί που παρεύουν έχει καλά ψάρια, αλλά δεν παίρνει γιατί δεν τα αφήνει τα μικρά. Με το πέφτει μέσα πάνε τα μικρά πάνω και τα προγκάνε. Δεν γίνεται χάλι, δεν γίνεται προκοπή. Ό,τι κάνανε δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα και πιο πέρα. Τι να πω, θα δούμε. Πάντως ο Γεωσκόλικα δούλεψε πάρα πολύ καλά. Καλύτερα από το Καραβιδάκι. Πιο πολύ παίρνω στο Γεωσκόλικα παρά στο Καραβιδάκι. Έβαλα και λίγο πορφύρα, δεν την παίρναν την πορφύρα. Έβαλα και καβουράκι κρετσιμάδι, ούτε στο κρετσιμάδι παίρναν. Παίρνανε πιο πολύ σε γεωσκόλικα, ειδικά τα λαβρακάκια τα μικρά. Θα κάτσουμε λίγο ακόμα και βλέπουμε τι θα κάνουμε.
Τελείωσε και τα δολώματα, παιδιά. Δεν έχουμε δόλωμα. Πάμε σιγουριά-σιγουριά να φύγουμε. Αυτό είναι το ψάρεμα εδώ πέρα. Δύο ψαρέματα εδώ στο Ραστακό, τα οποία στην ουσία ήταν αποτυχημένα. Ενώ είχε ψάρια μέσα, γιατί από ό,τι είπαμε, πιο βαθιά μέσα παίζαν δελφίνια και εδώ έξω παίζαν κυνηγίλα, πόρτες, ζυγοφάρια κτλ. Άρα μέσα όμως βαθιά ανοιχτά και να έχουν προγγίξει όλα τα ψάρια και έχουν έρθει τελείως άκρη. Αυτά είχα από τους φίλους του ψαρέματος. Αυτό ήταν το βίντεο. Θα μπορούσε να ονομαστεί και απελευθερώσεις αυτό το βίντεο. Όλο μικρά ήταν. Εγώ το ξέρω ότι ο γιος Κόλικας κάνει πολύ καλή δουλειά στα αλμυρά νερά. Είναι πολύ που δεν το ξέρετε. Ένας λόγος που ανέβασα το βίντεο αυτό ήταν για να δείτε για αυτή την άποψη στο ψάρεμα του γιος Κόλικα. Αυτά είχα να πω. Παιδιά, να διαβάζετε τα βίντεο και τις περιγραφές από κάτω, τις περιγραφές και τα σχόλια. Για να βοηθείτε περισσότερο από τυχόν απορίες. Τα βίντεο μου να τα βλέπετε από την playlist, γιατί εκεί τα έχω ταξιδευμένα αναθεματική σειρά και θα βοηθείτε περισσότερο, γιατί τα ψαρέματά μου για παράδειγμα τα έχω όλα μαζί σε μία playlist. Μία εγγραφούλα παιδιά στο κανάλι μου, like στα βίντεο που σας αρέσουν. Μέχρι το επόμενο βίντεο, γεια σας.